Στην Μαρίνα Κατακόλου και με έναν ξεχωριστό τρόπο άνοιξε η αυλαία των φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού στην περιοχή. Αφορμή στάθηκε η υποδοχή στο λιμάνι του Κατακόλου της ετήσιας Ευρωπαϊκής Συνάντησης της Ελληνικής Λέσχης Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων με τη συμμετοχή ιδιοκτητών 150 τροχόσπιτων τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Αγγλία, την Γαλλία, το Βέλγιο, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γερμανία. Το βράδυ του Σαββάτου, στο χώρο της Μαρίνας Κατακόλου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, η τοπική κοινότητα και ο πολιτιστικός σύλλογος Ο Φάρος διοργάνωσαν μια μοναδική βραδιά διασκέδασης και ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας στο λιμάνι. Ανοίγει η αυλαία σήμερα των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κατακόλου. Με μεγάλη μας χαρά καλωσορίσαμε στον τόπο μας την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων, η οποία μας έκανε την τιμή στον ετήσιο προγραμματισμό, στην ετήσια συνάντηση που κάνει την Πανελλήνια, στην οποία συμμετέχουν και αλλοδαπά πληρώματα, μας έκανε την τιμή, επαναλαμβάνω, να βάλει στο σχεδιασμό της και το Κατακόλο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα τους χαρίσουμε ένα τριήμερο γεμάτο ζεστασιά. Και απόψε φροντίσαμε μαζί με το τοπικό συμβούλιο του Κατακόλου και τον πολιτιστικό σύλλογο Φάρος, να τους προσφέρουμε μια ελληνική βραδιά, χορούς επτανησιακούς, μια και μας μας βρέχει το Ιόνιο και αναπνέουμε τον αέρα του. Και στη συνέχεια με ένα τοπικό λαϊκό συγκρότημα θα φροντίσουμε να τους διασκεδάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εγώ θα σας πω μόνο ότι στο Κατάκολο προμηνύεται να υπάρξει μια καυτή θερινή περίοδος. Η Ιωνή είναι θετικότατη. Άλλωστε και η αύξηση της τουριστικής κίνησης με τα κρουαζερόπλια που προσεγγίζουν στο λιμάνι μας μας δίνει αισιόδοξες εικόνες. Οι φίλοι μας από 8 ευρωπαϊκές χώρες περάσανε μία εβδομάδα στον Πειραιά, κάνοντας επισκέψεις σε διάφορα πολιτιστικά μέρη και αρχαιολογικούς χώρους και μετά μία εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Μείναμε για 3 μέρες στο Ναύπλιο, 2 μέρες στην Πάτρα και 3 μέρες στο Κατάκολο. Το Κατάκολο είναι ένας πολύ φιλόξενος προορισμός, είναι ένας τόπος με μεγάλες φυσικές ομορφιές και βέβαια είναι πάρα πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας, τον οποίον είχαμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε και να συνοδεύσουμε τους ξένους φίλους μας. Οι Έλληνες και οι ξένοι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν χορευτικά συγκροτήματα που παρουσίασαν επτανησιακούς χορούς, ενώ και οι ίδιοι συμμετείχαν με πολύ κέφι. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι το πρωί. Έλα να νιώσεις πως είναι η ζωή κι όλα τα ωραία μέχρι σκεπαστή. Στο πλαίσιο της φιλοξενίας, Λαϊκή Ορχήστρα παρουσίασε γνωστά ελληνικά τραγούδια, ενώ οι γυναίκες μέλη του πολιτιστικού συλλόγου Ο Φάρος, εκτός από το χορευτικό που παρουσίασαν, επιμελήθηκαν και τα κεράσματα στους φιλοξενούμενους, παραδοσιακά χειροποίητα γλυκά, δίνοντας ένα δείγμα της γαστρονομίας της περιοχής. Για την ξεχωριστή φιλοξενία, η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινούμενων Τροχόσπιτων ευχαρίστησε τόσο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου όσο και την τοπική κοινότητα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο, απονέμοντας τιμητικές πλακέτες της Λέσχης στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, Σάκη Αντωνόπουλο, τον Αντιπρόεδρο της Κοινότητας, Μάκη Ρομποτή, και τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, Ο Φάρος, Σπύρο Χιόνι. Η Ελληνική Λέσχη θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τις αρχές εδώ που μας φιλοξενούν, προσφέροντας κάποιες αναμνηστικές πλακέτες της επίσκεψής μας εδώ. Κύριε Αντωνόπουλε. Le club de motoromiste grec a le plaisir et l'honneur d'offrir un cadeau aux autorités de Katakolon. Όμορφες στιγμές. Και τώρα θα κάνουμε κάτι που έχει γίνει πρώτη φορά στην πόλη μας.
Μέσα από τα βάθη της ψυχής μου θέλω να ευχαριστήσω αυτά τα κορίτσια για τη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να παρουσιάσουν αυτό που θα παρουσιάσουν απόψε με την εκλεκτή μας δασκάλα, την κυρία Μουρούτη. Πάμε κορίτσια, πάμε!